Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών προκειμένου να ενημερώσουν αν μη τι άλλον για το γεγονός ότι έχουν πληροφόρηση και το βλέπουν από τα social media ότι κάποιος ή έχει πάρει το κινητό του Παντελή Παντελίδη ή κατάφερε να χακάρει τις σελίδες του σε Facebook και Instagram και δεν γράφει κάτι, αυτός που το έχει καταφέρει αυτό καθιονδήποτε τρόπο, δεν έχει καταφέρει να δεν γράφει κάτι, απλώς παρακολουθεί τα προσωπικά μηνύματα και προσωπική αλληλογραφία που είχε ο Παντελής με τους φίλους του και τους γνωστούς του και που δεν ήταν δημοσίως γνωστές. Αυτό θέλω να πω, Ρούλα μου, ότι εγώ αν αύριο το πρωί πάθω κάτι, υπάρχουν κάποιες συνομιλίες μέσα στο Facebook που είναι καταγεγραμμένες και που κάποιος όταν εγώ φύγω από τη ζωή, αύριο το πρωί, πάει να χακάρει αυτές τις συνομιλίες μου, μπορεί να κρατάει ουσιαστικά στα χέρια του συνομιλίες δικές μου, ακριβώς, σε όλα τα επίπεδα. Και το σημαντικό είναι, Ζήνα, ότι πρέπει να βρεθεί αν αυτός ο άνθρωπος που πράττει αυτό που πράττει, κατάφερε να το χακάρει ή εάν το κινητό του Παντελή καθιοδήποτε τρόπο εκεί στο τροχαίο έμεινε στο σημείο και κάποιος πήρε το κινητό και μπόρεσε να κάνει όλα αυτά. Το άκουσα και εγώ αυτό, γράφτηκε κιόλας, mm-hmm, ότι υπάρχει ενδεχόμενο το κινητό του να βρέθηκε ανοιχτό στο σημείο, γιατί εμείς το είχαμε πει και την πρώτη στιγμή, από την πρώτη στιγμή εδώ με τον κύριο Σόμπολο, που ουσιαστικά είπαμε ότι αυτά τα αντικείμενα που υπήρχαν κάτω έπρεπε να τα πάρει η τροχιά και να τα μαζέψει. Βεβαίως ήταν τόσο γρήγορες όλες οι κινήσεις που ο πρώτος που εκείνη την ώρα περαστικός μπορεί να το άρπαξε και να το πήρε. Οπότε αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Πάντως αυτό που άκουσα και εγώ να λέγεται είναι το εξής, ότι εύκολα μπορεί πια η αστυνομία να βρει από πού διακινούνταν αυτός ο λογαριασμός. Αν τέλος πάντων κάποιος τον χάκαρε. Και σίγουρα σύντομα η οικογένεια και ο δικηγόρος της οικογένειας, ο κ. Πέτρος Καϊμακάμης, θα έχει ενημέρωση και πιθανότητα να βγει και κάποια ανακοίνωση εκ μέρους του δικηγόρου για την υπόθεση αυτή. Πάντως ουσιαστικά αυτή τη στιγμή η εικόνα της οικογένειας προς τα έξω σε σχέση με τον Παντελή Παντελίδη και όλα όσα συμβαίνουν, εκπρόσωπός τους είναι ο κ. Καϊμακάμης σε όλα τα επίπεδα. Να πούμε το εξής, συγγνώμη που σε διακόπτω, Ζήνα, ότι είναι αρμοδιότητα της διευθύνσης ηλεκτρονικού εγκλήματος, η οποία είναι μια υπηρεσία που κάνει εξαιρετική δουλειά. Το έχουμε πει πολλές φορές μέσα από την εκπομπή. Προϊστάμενος φυσικά αυτό είναι ο κύριος Φακιανάκης, νομίζω ότι μέχρι θα βρεθεί πρότινος η άκρη. Μέχρι πρότινος, γιατί. Εντάξει, παραμένει εποπτεύων της γενικότερης αυτής διεύθυνσης μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Νομίζω ότι θα βρεθεί άκρη. Αγάπη μου, τι λέει το ρεπορτάζ για την κατάσταση της υγείας